Το νομοσχέδιο αυτό, όπως λέει και ο τίτλος του, είναι ενσωμάτωση της ευρωκοινοτικής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο, με τροποποιήσεις, κυρίως στο νόμο της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, του 43-42 του 2015. Έτσι γίνεται, ο ένας δίνει στον άλλον τη σκυτάλη και κατά τα άλλα στείνεται και καυγάδες για δευτερεύοντα και ασήμαντα ζητήματα για να θολώσετε στα μάτια του κόσμου την κοινή στρατηγική. Κοινή στρατηγική είναι η απολιγνητοποίηση, είναι η πρόθεση των ΑΠΕ που φέρνουν ακριβό ρεύμα για τα λαϊκά νοικοκυριά. Να θυμίσω βεβαίως ότι και σε αυτό το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, όταν συζητιόταν στην Επιτροπή το 2015, στην πρώτη συνεδρίαση, το ΚΚΕ αποχώρησε, γιατί το είχατε φέρει την τελευταία στιγμή, ούτε χρόνος για διάβασμα δεν υπήρχε και βεβαίως περιείχε και πληθώρα αντιλαϊκών άρθρων, κυρίως για συντάξεις, δέσμια του τρίτου μνημονίου. Αυτά για την πρόσφατη ιστορία που δείχνει ότι ανταγωνίζεστε και στις ταχύτητες και μεθοδολογίες. Και να σας μαρτυρήσω και κάτι, εισηγητής από τη Νέα Δημοκρατία τότε ήταν ο κύριος Κρέκας. Μόνο τώρα άκουσα το όνομά του. Όπως και τώρα περιέχονται και άλλα άρθρα που αποτελούν προνόμια και διευκολύνσεις στο κεφάλαιο από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την απρόσκοπτη κερδοφορία τους και ταυτόχρονα είναι βαθιά αντιπεριβαλλοντικά. Αυτά τα άρθρα, σε αυτά θα αναφερθώ και πιο ειδικά. Το σίγουρο είναι ότι το πρόγραμμα εξοικονόμησης αλλά και η πρόθεση των ΑΠΕ δεν είναι για να έχει επαρκή και φτηνή ενέργεια η λαϊκή οικογένεια, αλλά γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση των Μονοπωλίων είναι εξαρτώμενη από την ενέργεια που εισάγει, ξοδεύοντας πάνω από 1 δισεκατομμύριο την ημέρα και ενδιαφέρονται και οι αστικές κυβερνήσεις μέσα από τέτοια προγράμματα και να μειωθούν οι εισαγωγές και η εξάρτηση και ταυτόχρονα να δώσουν διέξοδο στα συσσωρευμένα κεφάλαια. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το πράσινο μέλλον που επιφυλάσσει η πολιτική της πράσινης κοινωνικής συμφωνίας με την οποία συμφωνείτε όλοι βασίζεται πάνω σε νέες συνεχείς θυσίες που θα κληθούν να κάνουν τα εργατικά λαϊκά στρώματα. Ταυτόχρονα η πράσινη ενέργεια δεν οδηγεί έστω τουλάχιστον σε φτηνό ρεύμα όπως ανακυκλώνεται από συστημικά μέσα ενημέρωσης σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει εντυπώσεις και να περάσει στα μυαλά των εργαζομένων. Όμως η πραγματικότητα είναι αμήλικτη. Ήδη πράσινες επενδύσεις έχουν πολλαπλασιάσει το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος για τους εργαζόμενους. Και την τελευταία 15ετία η ενεργειακή φτώχεια έχει πολλαπλασιαστεί. Οι νέες ρήτρες ρήπων και η περιβόητη τιμή τόνου του διοξιδίου του άνθρακα που αυξάνεται όσο χρειάζεται για να κλείσουν άμεσα οι χρυσοπληρωμένες από το λαό επενδύσεις της ΔΕΗ σε λιγνητικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής φέρνουν μόνο νέες αυξήσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για τα εργατικά λαϊκά στρώματα. Οι απαραίτητες πρώτες ύλες για τις δεκάδες χιλιάδες ανεμογεννήτριες και τα εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα φωτοβολταϊκών της πράσινης ανάπτυξης απαιτούν νέες τεράστιες μεταλλευτικές εγκαταστάσεις που θα καταστρέψουν περαιτέρω βουνά, δάση και ολόκληρες χώρες εμπλέκοντας και στο πολύ επικίνδυνο γεωπολιτικό παιχνίδι των σπάνιων γεών. Αυτή είναι η κατάσταση και βεβαίως δεν θα αναφερθώ στα άρθρα και ειδικά σε αυτά τα άρθρα που ενσωματώνουν την οδηγία και τους δύο κανονισμούς. Εξάλλου είναι τα περισσότερα και να σας πω και κάτι, θα τα ψηφίσετε όλοι μαζί παρέα. Και βέβαια απ' την άλλη θα κόπτεστε για τις ανατιμήσεις.
Βεβαίως αυτές οι αλματώδεις ανατιμήσεις ενέργεια καύσιμα ήδη λαϊκής κατανάλωσης δεν είναι παροδικές. Οφείλεται στην απελευθερωμένη αγορά ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυβερνήσεων που έχετε συμφωνήσει όλοι. Είναι το αποτέλεσμα της στρατηγικής πράσινης μετάβασης με τετραπλασιασμό της τιμής της ενέργειας εξαιτίας της απολιγνητοποίησης του πανάκριβου εισαγόμενου φυσικού αερίου και της πρόθεσης της μονοκαλλιέργειας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με εργαλείο το εμπόριο ρήπων. Όλα τα πληρώνει ο λαός με πράσινα ευρωενωσιακά πρόστιμα και φόρους, τις επιδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης για τους ομίλους, όπως και τις εργαλειοθήκες μέτρων στο όνομα της ανάσχεσης της ακρίβειας. Η επεκτατική πολιτική που ακολουθεί σήμερα η Νέα Δημοκρατία και ζηλεύει η αξιωματική αντιπολίτευση, όπως και η περιοριστική που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ, αν και δεν ήταν στη φύση του, έχουν όμως ένα κοινό παρανομαστή, το κυνήγι του κέρδους και την εκμετάλλευση. Χρεοκοπημένος είναι ο μύθος ότι ο καπιταλιστικός ανταγωνισμός έφερνε μειώσεις στις τιμές ενέργειας, καλές δουλειές και ανάπτυξη για όλους, και τρανή απόδειξη είναι το ενδεχόμενο οι λαοί της Ευρώπης περισσότερο από ποτέ να ξεπαγιάσουν αυτό το χειμώνα. Θα μιλήσω γενικά για το δεύτερο άρθρο, γιατί δεν έχει κανένα, για το δεύτερο μέρος, γιατί δεν έχει κανένα νόημα κατάρθρων. Στο κεφάλαιο αυτό προωθούνται οι πράσινες επενδύσεις στα κρατικά κτίρια με την υποχρέωση μιας ετήσιας πράσινης ανακαίνησης ενός ποσοστού των κρατικών κτιρίων. Είναι χαρακτηριστική η εφαρμογή της πράσινης απαξίωσης επενδεδημένου κεφαλαίου και η ουσία της πράσινης μετάβασης, γιατί οι αρνητικές επιπτώσεις είναι ολοφάνερες. Πρώτον, θα πληρώσει τις νέες πράσινες επενδύσεις ο λαός, πώς, με αυξημένα φορολογικά βάρη και κρατικές δαπάνες. Δεύτερον, θα γίνει αναπροσανατολισμός δαπανών του κράτους σε τέτοια έργα και όχι σε προτεραιότητες που έχει ανάγκη ο λαός. Τρίτον, τα κρατικά κτίρια χρησιμοποιούνται ως πρότυπο για όλα τα κτίρια που θα φέρει στη συνέχεια άμεσα βάρη στα λαϊκά στρώματα. Φυσικά θα κοπούν από τις όποιες κοινωνικές δαπάνες έχουν απομείνει. Οι κερδισμένοι τους καταλαβαίνουμε όλοι, όπως και την ταξική σας πολιτική. Είναι οι κατασκευαστικοί όμιλοι που θα κατασκευάσουν τα νέα κτίρια και ιδίως οι μεγάλοι που έχουν και την τεχνογνωσία και τα κεφάλαια και έτσι ευνοείται η συγκέντρωση και συγκεντροποίηση του κλάδου. Και βεβαίως η παραγωγή δομικών υλικών κατάλληλων για ανακαινήσεις που είναι κυρίως οι γερμανικές εταιρείες. Τώρα θα μπω στο άρθρο 50. Είναι, και το λέω γιατί έγινε πολλή συζήτηση και με τους φορείς κλπ. Είναι η τροποποίηση διαδικασίας περιβαλλοντικών ελέγχων και ειδικότερα στην παράγραφο 15. Θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του νομοσχεδίου γιατί ο κύριος Κρέκας μας κατηγορεί ότι δεν διαβάζουμε. Διαβάζουμε κύριε Κρέκα. Καλά. Λοιπόν, μέσω αυτής της παραγράφου ορίζεται ως καθήκον πρώτης προτεραιότητας και λέω από μέσα, το διαβάζω ακριβώς, προς τις αρμόδιες για τη διεξαγωγή περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων αρχές να εξαντλούν κάθε δυνατότητα νουθεσίας προς τους ρυπαίνοντες ομίλους και συνεχίζω μέσα από το άρθρο, δίνοντας προτεραιότητα και βαρύτητα στην παροχή ορθής πληροφόρησης και κατευθυντήριων οδηγιών, τάζοντας παράλληλα προθεσμία για τη συμμόρφωση του φορέου του έργου ή της δραστηριότητας, εφόσον η έλλειψη συμμόρφωσης δεν μπορεί να έρθει άμεσα. Ξέρετε τι μας φέρνει αυτό στο στόμα? Αυτή την παροιμία που λέει «Μπάτε σκύλοι, αλέστε και αλεστικά μη δίνετε». Θεσμοθετείται επίσημα μέσα από ένα εξαντλητικό αλυσβερίσι αποστολής και ανταλλαγής εγγράφων και πλήθους ενδιαμέσων προθεσμιών προς τους ρυπαίνοντας, ώστε όλη η υπόθεση να διαχυθεί εν τέλει με μεγαλύτερη σιγουριά. Πού?
στις ελληνικές καλένδες. Αυτό κάνετε. Άλλωστε, και η σχετική αναφορά στην αιτιολογική έκθεση, μιλάω για την ενότητα 14, είναι αποκαλυπτική και δεν αλλάζω τα λόγια και τη διαβάζω από μέσα. Με την προτινόμενη ρύθμιση εξυγχρονίζεται η νομοθεσία για περιβαλλοντικούς ελέγχους, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι ως γενικός κανόνας οι έλεγχοι αποσκοπούν στη βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης από πλευράς ελεγχόμενων και δεν έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα. Μας τα επαναλάβατε αυτά και προφορικά βέβαια και ξέρουμε καλά και υπόθηκε εκεί κάποιον από τους φορείς ότι οι περιβαλλοντικοί επιθεωρητές είναι αποστεωμένοι, δεν αποφασίζουν, εισηγούνται και ευθύνεστε όλες οι κυβερνήσεις γι' αυτό. Αλλά και οι ιδιώτες επιθεωρητές, το ερώτημα είναι από πού θα ελέγχονται. Όμως το κυριότερο είναι ότι εδώ με αυτό το άρθρο, στην ουσία, η ασυδοσία του κεφαλαίου να ρυπαίνει προσφέρεται τώρα και με νομικό έρισμα. Στο πλαίσιο αυτό, για να μην μένει τίποτε στον αέρα, εξουσιοδοτείται και ο Υπουργός, μιλάω για την παράγραφο 21, να κατατάξει με απόφαση του τις παραβάσεις για περιβαλλοντικά εγκλήματα, λέμε εμείς, σε 4 κατηγορίες σοβαρότητας, από χαμηλή ως πολύ σημαντικά. Εμείς, κύριε Υπουργέ, σας ζητάμε να το αποσύρετε το άρθρο 50, είναι πρόκληση. Και μπορεί να απαντάτε και να δικαιολογήσετε ότι μα τι θέλετε, να κλείσουν οι επιχειρήσεις, να μην υπάρχει δουλειά, ότι προσπαθείτε να συμμορφωθεί απλά ο παραβάτης. Ξέρετε, εσείς δεν πάτε σε συγκεντρώσεις εργαζομένων. Όμως, εάν θα πάτε, θα ακούτε συχνά ένα σύνθημα. Χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά. Εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις, μη φοβόσαστε να κλείσουνε. Ας τις πάρει η κοινωνία, μπορεί να τις λειτουργήσει, γιατί τον πλούτο τον παράγουν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Τώρα να πω και μερικά επόμενα άρθρα σε αυτό το κεφάλαιο. Στο άρθρο 51, αρμοδιότητες επιθεωρητών περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Επιθεωρητών κλπ. Σε σύνδεση με το προηγούμενο άρθρο το 50. Τι κάνετε? Αντικαθίσταται η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος με τη Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγχτών, η οποία υπάγεται, όπως και η προηγούμενη, η ΕΕΠ, απευθείας στον Υπουργό Περιβάλλοντος. Και σας το λέω γιατί γράφουν πολλά και οι εφημερίδες. Στο άρθρο 54, διευκρινήσεις αναφορικά με τους αυτοελέγχους των συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. Τι κάνετε εδώ? Καταργείται η υποχρέωση των συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης να χρησιμοποιούν ορκωτούς λογιστές ή πιστοποιημένη ελεκτική εταιρεία για τον αυτοέλεγχο της ποιότητας των στοιχείων που συλλέγουν και υποβάλλουν αρμοδίως. Έτσι ενισχύεται τη χαμένη τιμή της αξιοπιστίας των επιδόσεων που ανακοινώνουν αυτά τα συλλογικά συστήματα και ειδικότερα της ΕΑΕ, μιλάμε είναι η μπλε κάδη, και της ανταποδοτικής ανακύκλωσης που είναι τα σπιτάκια. Στο άρθρο 56, και εδώ πάλι τροφοδοτείται ο Μήλους. Προστίθεται η διάταξη με την οποία ένα μέρος από τα χαράτσια που πληρώνουν τα λαϊκά στρώματα σαν καταναλωτές πλαστικών στοιχείων διοχετεύεται και στις εταιρείες παραγωγής πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης. Έτσι είναι, το αστικό κράτος κάνει ό,τι μπορεί για να μην ζημιωθεί κανείς οικονομικός μεγαλοπαράγοντας του βιομηχανικού κλάδου, ακόμα και αυτός των πλαστικών μιας χρήσης που υποτίθεται ότι τελεί υπό κάποιους προσωρινούς περιορισμούς μέχρι την παραγωγική
μέχρι την παραγωγική του αναπροσαρμογή, με το λογαριασμό τελικά να στέλνεται και πάλι στη λαϊκή κατανάλωση. Στο άρθρο 61 είναι το προεδρικό διάταγμα για τον ημιτό που είπα αρκετά εκτές, δεν θέλω να τα επαναλάβω. Εμείς θεωρούμε ότι ευνοεί το ελληνικό, τη λάμδα, την πολυεθνική. Έτσι και αλλιώς το προεδρικό διάταγμα από ό,τι είχε φανεί μέχρι σήμερα θα νομιμοποιούσε όλες τις καταπατήσεις τους. Και βέβαια η ζώνη Α με το προεδρικό διάταγμα έχει συρρυκνωθεί. Όσα τα περί κινδύνων χρήσεων σε αντίθεση με το ρυθμιστικό, τώρα τι να πούμε, το ρυθμιστικό είναι υπέρ των ομήλων και δεν υπάρχει καμιά αντίθεση. Ο σχεδιασμός για τους ορεινούς όγκους και το ρυθμιστικό τα συμφέροντα των ομήλων εξυπηρετούν. Και είναι αποκαλυπτικό για το τι επιφυλάσσεται για τον ημιτό. Το ξαναλέω ότι η εταιρεία που έχει αναλάβει τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν χρησιμοποιεί δασολόγο. Εμείς το λέμε καθαρά. Άλλο σχεδιασμό χρήσεων γης έχουμε με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες που θα οδηγήσει σε ολοκληρωμένη διαχείριση, οικολογική ανόρθωση και προστασία του ημιτού. Και το ζήτημα της ιδιοκτησίας βεβαίως λύνεται με κοινωνικοποίηση της ιδιοκτησίας της γης. Συνεπώς, συνολικά και αυτό το νομοσχέδιο εμείς το χαρακτηρίζουμε ταξικό, αντιπεριβαλλοντικό και ρουσφετολογικό για τους ομίλους, ειδικά σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική προστασία. Γι' αυτό απευθυνόμενοι όχι μόνο το καταψηφίζουμε, αλλά απευθυνόμενοι και στους εργαζόμενους, λέμε ότι είναι στο χέρι τους να δυναμώσει πάλι τους για ενέργεια, κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα, αλλά και για κατάργηση όλων των ληστρικών έμεσων φόρων, για ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις, για να διεκδικήσουν εξουσία και οικονομία με βάση τα δικά τους συμφέροντα.